ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Ναι. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα είπατε όλα. Λοιπόν, αρχίζουμε με τα παράπονα, κύριε Υπουργέ. Θα πηγαίνουμε όμως και ένα παράπονο, θα βάζουμε ένα παράπονο, θα βλέπουμε και ένα μελλοντικό, αν την πάμε έτσι την κουβέντα μας, μην πέσουν όλα τα παράπονα μαζί. Λοιπόν, ποιος παίρνει το επίδομα του μακροχρόνιου ανέργου, πώς τεκμηριώνεται η έννοια μακροχρόνια ως άνεργος ή μακροχρόνια ανέργη. Λοιπόν, πάμε λίγο, και εδώ έχει γίνει και μεγάλη φασαρία και ασκείται και κριτική. Ναι. Σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει για προσχέτες στην Ελλάδα, όταν τελειώνει η περίοδος που λαμβάνεις το επίδομα ανεργίας, θεωρείσαι μακροχρόνια άνεργος. Εάν παραμείνεις σε αυτή τη θέση, το μόνο το οποίο λαμβάνεις από το κράτος και μάλιστα με απόφαση που ξεκίνησε επί κυβερνήσεως Σαμαρά, είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Τίποτα άλλο. Ναι. Δεδομένου ότι σε αυτή την κρίση το κριτήριο το οποίο βάλαμε για την παροχή χρημάτων ήταν η μεταβολή της οικονομικής σου θέσης προ και μετά του κορονοϊού, δηλαδή όλη η άσκηση που κάναμε τη ΣΚΑΔ, του ΜΟΤΣΚΑΔ, του οποίου ανακοινώναμε, τι ήτανε, ποιες επιχειρήσεις είχαν μείωση τζίρου. Όλη η άσκηση που κάναμε με τις αναστολές εργαζομένων, τι ήτανε, εργαζόμενοι που είχαν εργασία και τη χάσανε λόγω του ιού. Όλη η άσκηση που κάναμε στην αναστολή δόσεων, τι ήτανε. Αν πριν είχες κάποιο εισόδημα που τώρα το έχασες λόγω κορονοϊού. Είναι αντιληπτό αυτό. Το κριτήριο πάντα ήτανε τι είχες πριν και τι έχασες λόγω κορονοϊού. Και ερχόμαστε ως κράτος τώρα και προσπαθούμε να το θεραπεύσουμε στο μέτρο του εφικτού. Στην περίπτωση των μακροχρονίων ανέργων, όταν το συζητήσαμε ενδοκυβερνητικά, δεν μπορούσε να τεθεί αυτό το κριτήριο. Διότι ένας μακροχρόνιο άνεργος θεωρητικά δεν επλήγει από τον ιό. Δηλαδή η οικονομική του θέση παρέμενε ίδια πριν και μετά. Δεν ξέρω αν είναι αντιληπτό, σας λέω τώρα. Ναι, ναι. Όμως από την άλλη είπαμε, είναι δυνατόν να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πέραν του τι λένε τα χαρτιά, είναι κατά τεκμήριο οι πιο αδύναμοι από τους συμπολίτες μας, απροστάτευτους. Τι κάναμε λοιπόν, πήγαμε στην αρχή και επεκτείναμε κατά δίμηνο το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, όταν κάποιος έφτανε το μήνα Ιανουάριο ή το μήνα Φεβρουάριο ή το μήνα Μάρτιο ή το μήνα Απρίλιο να λήξει η καταβολή του επιδόματος ανεργίας του, του το επεκτείναμε δύο μήνες μπροστά. Έτσι να συνεχίσει να το λαμβάνει και να μην το χάσει ξαφνικά εν μέσω κορονοϊού. Και πιθανώς αυτός, κάποιοι εξ αυτών να είχαν έτοιμη δουλειά και στον τουρισμό, μόνο που αυτή η δουλειά θα καθυστερήσει φέτος να ξεκινήσει. Αυτό κάναμε επιπλέον αυτό, ναι, που λέω, διότι, ναι, εντάξαμε στα επιδόματα τους εποχικούς υπαλλήλους του τουρισμού. Ναι. Τους εντάξαμε αυτούς όλους. Όσοι είχαν διακόψει την λειτουργία τους στον τουρισμό τους προηγούμενους μήνες μέχρι το τέλος του 19. Και από τις καταστάσεις φαινόταν ότι να προσλαμβάνονταν το Μάιο, όπως κάνανε κάθε χρόνο, όλοι αυτοί μπήκαν στα επιδόματα. Ακριβώς για να μην μείνουν χωρίς προστασία λόγω της ζημιάς που έγινε. Πάλι λόγω της διαφοράς οικονομικής κατάστασης λόγω κορονοϊού. Ήρθαμε όμως εμείς ως κυβέρνηση και είπαμε, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι μακροχρόνια άνεργοι τελείως απροστάτευτους. Και κάθισαμε και βρήκαμε λεφτά, και εγώ πάρα πολύ συνέβαλα σε αυτό, για να μπορέσουμε να βρούμε πόρους να πάμε πιο πίσω στον χρόνο. Ναι. Δηλαδή, ενώ είχαμε επεκτείνει τα επιδόματα ανεργίας Ιανουαρίου, πήγαμε και ένα χρόνο πιο πίσω. Αυτή είναι η 155.000, ναι, λαμβάνουν το επίδομα. Ναι, τώρα βέβαια εκεί μέσα. Τώρα. Ναι. Μόλις πήγαμε πιο πίσω κατά ένα χρόνο, αρχίζω η συζήτηση. Γιατί δεν πήγατε 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια. Ναι. Η συζήτηση είναι δόκιμη, εγώ την ακούω πάντα. Καταλαβαίνω ότι οι ανάγκες των ανθρώπων είναι άπειρες, δεν το αρνούμε. Όμως και οι πόροι του κράτους δεν είναι απεριόριστοι. Η σωστή απάντηση εδώ είναι, εφόσον βρούμε περισσότερα χρήματα, θα προσπαθούμε να καλύψουμε περισσότερους ανθρώπους. Για να το κάνουμε αυτό, βάλαμε προγράμματα επιπλέον προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων. Ναι. Βέβαια, τώρα για να τα βάλουμε όλα πάνω στο τραπέζι, κύριε Γεωργιάδη, δεν ξέρουμε και πώς δεν μπορεί να βρει το σύστημα από την ώρα που υπάρχει μαύρη εργασία, πόσοι εξ αυτών των ανθρώπων έχουν μια κάποια απασχόληση. Δεν λέω ότι θησαυρίζουν. Δεν λέω ότι αποθησαυρίζουν χρήματα. Επειδή το είπα αυτό σε μια εκπομπή και δέχτηκα πάλι διάφορες επιθέσεις, λες και είπατε καμία τεράστια σοφία, ας πούμε. Το σύστημα, όχι το σύστημα του Γεωργιάδη, όπως λειτουργεί η νομοθεσία μας εδώ και δεκαετίες. Όταν λέει κάποιος είναι μακροχρόνια άνεργος και είναι καταγεγραμμένος στα βιβλία μακροχρόνια άνεργος 5 χρόνια, για ένα παράδειγμα. 5 χρόνια έχει δηλαδή μηδενικό εισόδημα.
Κάπως δεν ζει αυτά τα 5 χρόνια. Ναι, βέβαια, ναι. Δεν λέω ότι ζει πλούσιο πάροχο. Εννοείται, όλοι το ίδιο λέμε, κύριε Υπουργέ. Το ίδιο, δεν λέμε ότι είναι. Δεν λέμε ότι αποθησαυρίζουν χρήματα. Εννοείται. Είναι φτωχός άνθρωπος του μόξου, του είναι άνθρωπος σε δύσκολη θέση. Λέω όμως ότι το σύστημα, γιατί δεν του δίνει επίδομα ενεργείας, γιατί δεν του δίνει επίδομα ενεργείας τα 5 χρόνια και τα 10 χρόνια και τα 7 χρόνια. Έτσι, άρα, πάσα εδώ, η κυβέρνησή μας αποφάσισε και με προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο περισσότερο από τους μακροχρόνια ανέργους μπορούμε. Ναι. Η σωστή θεώρηση των πραγμάτων εδώ ήταν ότι ενώ στους μακροχρόνια ανέργους επίδομα λάμβαναν 0, τώρα λαμβάνουν 155.000 και θα προσληφθούν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας περίπου άλλες 50.000. Και κλείνουμε εδώ στην πρώτη φάση, κύριε Υπουργέ. Σας καλούμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Πάμε. Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Στην... Σας γράφει μακροχρόνια άνεργος. Εντάξει, να ψηφίσω Μητσοτάκη. Ναι, 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 εντάξει, εντάξει. Διότι από το μηδέν που παίρνουν οι μακροχρόνια άνεργοι, περίπου 200.000 θα πάρουν κάτι. Ρε παιδί μου, μπορεί να μην είναι στην κατηγορία αυτών που παίρνουν και οπότε έχει το κλίμα να πάρει να διαμαρτυρηθεί. Το επιχείρημα. Ναι. Δηλαδή, ξαναλέω, το στάτους ήταν οι άνθρωποι αυτοί δεν δικαιούνται να πάρουν τίποτα. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει. Ντροπή μας, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε απροστάτευτους και πάει το κράτος και βρίσκει τρόπο και δίνει κάτι, δεν λέει τίποτα πλουσίο πάροχο για να μην τρελαθούμε, σε περίπου 200.000. Ποιος είναι ο πιο, κύριε Γεωργιάδη, ποιος είναι ο πιο μακρά μακροχρόνια άνεργος, πιο μακρά σε μακρύ χρόνο. Είναι 7 χρόνια, ξέρω, 8 χρόνια. Δεν ξέρω, ναι, είναι δεκαετία. Θέλαν να πάρουν από τα 10 χρόνια όλοι. Μα δεν μπορεί το κράτος να πληρώνει, το σύνταγμα και ως επιχείρημα και είναι σωστό. Δεν μπορεί το κράτος να δίνει επιδόματα για πάντα σε κάποιον. Ναι. Δηλαδή, αν δίνεις για πάντα επιδόματα, κύριε Πρωτοσάλτε, ναι, τότε για ποιο λόγο να εργάζεται κάποιος. Ναι, ναι. Υπόθηκε από την αρχή, αλλά και αυτό είναι ένας αφορισμός, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί να δίνει το κράτος για πάντα το επίδομα. Σύμφωνα, σύμφωνα. Σύμφωνα, αλλά από την ώρα που αρχίζει να δίνει, υπόθηκε αυτό από την αρχή. Να ναι, αλλά προσέξτε. Οικονομικές συνθήκες για να βρίσκει ακόμα δουλειά. Πάμε, λοιπόν, πάμε λοιπόν να συζητήσουμε αυτό τώρα, διότι υπόθηκε από την πρώτη στιγμή. Από την ώρα που το ανοίγει το πουκί, θα ζητούν όλοι και μετά δημιουργήσει και παράπονα. Αυτό να σου πω ένα πράγμα, τι έχω ζήσει εγώ. Να πούμε κάτι προσωπικό, α πούμε, να καταλάβουμε και οι κρατές πώς είμαστε εμείς οι πολιτικοί. Ξεκινάμε και λέμε, θα δώσουμε 800 ευρώ σε επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους και θα δώσουμε στις επιχειρήσεις αναστολή δανείων, φορείας κλπ. Όλα καλά. Αρχίζει η κουβέντα, μα εγώ έχω μία μικρονέψη, έχω μία εψηλέψη, έχω μία ατομική επιχείρηση, εγώ δεν πάρω και 800. Ναι. Γιατί μείνουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι απ' έξω, να λοιπόν το επόμενο. Ναι. Πάμε λοιπόν και βάζουμε σε αυτούς τα 800. Λέμε όμως, θα βάλουμε ένα κριτήριο. Ποιος είναι επιχειρηματίας που θα πάρει τα 800. Βάλαμε λοιπόν μέχρι 5 εργαζομένους. Μάλιστα. Πολύ ωραία, μπράβο, μέχρι 5 εργαζομένους. Θέλουν όμως και οι άλλοι που είναι μόνοι τους. Μετά από 3 μέρες, ναι, αρχίζουν τα μηνύματα. Μα ναι, γιατί εγώ έχω 6 εργαζομένους, 8 εργαζομένους, 10 εργαζομένους. Χθες το αποφάσισμα το κάναμε μέχρι 20 εργαζομένους. Ναι. Ωραία. Ναι. Δεν έχω προλάβει να ξαπλώσω το βράδυ. Βλέπω τα email μου και είναι. Μα εγώ έχω 22 εργαζομένους, 30 εργαζομένους, 45 εργαζομένους. Είναι και τα άλλα που λένε, μα εμείς εγώ είμαι μόνος μου και είμαι άδικο που δεν παίρνω. Που το, είμαστε... βάλαμε, το βάλαμε. Παίρνουν όλοι, λέει, παίρνουν όλοι από ναι, ένας. Ναι, ναι. Όχι, και μπορεί να μπουν και στην επιθετέα προκαταβολή και χωρίς εργαζομένους. Και αυτό το διορθώσαμε. Ναι. Ό,τι μηνύματα μας έρχονται με παρατηρήσεις, να ξέρετε, τα διαβάζουμε ένα-ένα και ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε στο λόγο μου. Μπαίνουμε και το διορθώνουμε. Ναι. Ούτε λέμε ότι έχουμε το αλάθητο, ούτε λέμε ότι όλα γίνονται τέλεια. Ναι. Αυτή είναι μια πολύ πολύπλοκη άσκηση. Γίνεται, πώς να σας πω, δυναμικά, διότι κανένα μας δεν είναι προετοιμασμένο. Το άλλο, το άλλο που είπατε εκεί όμως τώρα. Από την άλλη, τα αιτήματα των ανθρώπων είναι ασφαλή. Σωστά, σωστά, σωστά. Η πόρη του κράτους είναι περιορισμένη. Εννοείται. Εννοείται. Αλλά είπατε και κάτι άλλο το οποίο επίσης δυσαρέστησε. Ότι αυτό, ότι τι να τα κάνεις τώρα τα χρήματα. Τη ρευστότητα. Α, για τη ρευστότητα, αυτό είναι σωστά. Και θα επιμείνω σε αυτό. Γιατί βεβαίως πάντα βρίσκουν την ευκαιρία, κάνουν ένα μοντάζ και μετά τον βάζουν εκεί πέρα για να κάνουν φασαρία. Πάμε λοιπόν. Ποια ήταν η διαφωνία? Ο κύριος Τσακαλώτος ισχυρίστηκε και ο κύριος Τσίπρας ότι πρέπει όσα λεφτά έχει η κυβέρνηση, όσα έχει, να τα διαθέσει στον κόσμο τώρα. Αυτή δεν είναι τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Να πάρουμε και το μαξιλάρι. Όλα, τώρα όλα. Πολύ ωραία. Εγώ είπα λοιπόν, διαφωνώ. Δεν θεωρώ ότι σήμερα το μείζον πρόβλημα της αγοράς είναι η έλλειψη ρευστότητας. Σήμερα το πρόβλημα της αγοράς είναι η καραντίνα. Άρα η ρευστότητα σήμερα δεν θα άλλαζε την εικόνα της αγοράς. Γιατί εφόσον έχουμε καραντίνα, η ρευστότητα δεν μπορεί να δημιουργήσει κίνηση επιχειρήσεις. Αντιθέτως, πρέπει να έχουμε έτοιμη μεγάλη ρευστότητα. Για ποια χρονική στιγμή? Για τη στιγμή που θα αρθούν τα μέτρα της καραντίνας. Αυτό είναι το επιχείρημά μου.
Και είπα λοιπόν εκεί, αν με ένα μαγικό τρόπο μαθαίνανε με ελικόπτερο από 5.000 ευρώ, σήμερα δεν έχουμε να ταξοδέψουμε για να γίνει ρευστότητα στην αγορά. Όχι να κάλυψουμε τις δικές μας ανάγκες. Η κουβέντα δεν είναι οι ανάγκες του καθενός εξημών. Η κουβέντα είναι πώς θα ξαναπάρει προς η οικονομία. Γίνεται λοιπόν, σας λέω τώρα. Ωραία. Πήραν λοιπόν το κομμάτι το κομμένο των 5.000 ευρώ. Αφαιρέσαν τον δημοσιογράφο που μίλαει για τα τρόφιμα, γιατί ο δημοσιογράφος μιλάει για τα τρόφιμα, όχι εγώ. Και κάνουν τη βασαρία. Και δείτε το κοινάλ τώρα, έβαλε και κομμάτι από τα βιβλία που το λυπίζεστε που έλεγα κτλ. Και, και κάνανε, νόμιζε κυρία Γεννηματά, έκανε τη μεγάλη ανακάλυψη, ας πούμε, και χτύπησε το Γεωργιάδη. Θα μα χαρακτήρια. Λέτε και όλη η εικόνα τώρα του κοινάλ είναι πώ θα χτυπήσει το Γεωργιάδη. Δεν έχουμε άλλο να κάνουμε. Ναι. Τέλο πάντων, εντάξει. Ναι. Και το θέμα της εταιρείας παίζει, ότι κάνατε διαφήμιση τώρα σε αυτόν τον καιρό, εννοώ την ελληνική αγωγή κτλ. Όλα. Είναι όλα στο τραπέζι. Έχετε έρθει στην ελληνική αγωγή. Ναι. Έχετε τιμήσει την παρουσία και σας ευχαριστώ. Όχι, και παρακολουθώ κιόλας. Όχι, δεν το κρύβω. Εγώ παρακολουθώ κιόλας. Ναι. Την κάναμε τώρα, ενήλικη κορονοϊού. Ναι. Πάμε όμως παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Να την κλείσουμε επειδή έγινε ο ιός. Ναι. Τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε ομόρυθμες, ετερόρυθμες κλπ. Που δεν έχουν ως φυσικά πρόσωπα μείωση ενοικίου πρώτης κατοικίας. Τρία θαυμαστικά. Αν είναι σε πληττόμενους καβ, έχουν μείωση ενοικίου στην επιχείρησή τους. Ναι. Και έχουν μείωση ενοικίου και εργαζόμενοι τους. Ναι. Τώρα το ίδιο το φυσικό πρόσωπο στη δική του κατοικία. Θα το ψάξω. Δεν θέλω να είμαι πρόχειρος. Αν δεν το έχουμε προβλέψει, θα το προβλέψουμε. Σωστό το επιχείρημα. Ναι. Και επίσης έχουν μείωση πρώτης κατοικίας τα παιδιά των ανθρώπων που είναι φοιτητές και νοικιάζουν σπίτι, αλλά οι γονείς είναι σε πληττόμενη επιχείρηση. Σωστά. Έχουμε πει ότι θα κάνουμε παρέμβαση στο θέμα των φοιτητικών ενοικίων. Είναι η επόμενη μας παρέμβαση. Αυτή θα γίνει. Ναι. Ωραία. Για να δούμε λίγο το ζήτημα το εξής. Υπάρχουν τώρα επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να δουν πώς θα μπουν μπροστά. Πώς θα βάλουν μπροστά, μάλλον, κύριε Γεωργιάδη. Πάμε τόσο μεγάλη ζήτηση. Πάμε λοιπόν, ναι. Μπροστά, για να συνδέσουμε και την προηγούμενη μας συζήτηση. Για να πάρουν μπροστά επιχειρήσεις, το πρώτο πρέπει να έρθει η καραντίνα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι. Αν δεν έρθει η καραντίνα, δεν μπορούμε να συζητήσουμε το πώς θα πάρει μπροστά η οικονομία. Διότι υπό καθεστώς απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ο μόνος τρόπος να κάνεις ψώνια είναι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις έχουν ανέβει πάρα πολύ και να πω εδώ μια παραθετικά το εξής. Η κρίση θα μας αφήσει και μερικά καλά πράγματα. Ο ταχύτατος ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους μας. Ο ταχύτατος ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών. Η αλλαγή των καταναλωτικών μας συνηθιών να αγοράζουμε μέσω διαδικτύου. Αυτά είναι πράγματα που θα μας μείνουν και μετά την κρίση. Και θα είναι χρήσιμα για την επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Όπως σας άκουσα το πριν που λέγατε στην τηλεόραση του Sky, ότι η Ελλάδα παίρνει Euro. Πράγματι, το ότι η Ελλάδα αποκτά, και σήμερα ανέβαλε τώρα στο Twitter μου ένα άρθρο από μια μεγάλη εφημερίδα του Καναδά. Το ότι η Ελλάδα, το ότι η Ελλάδα παίρνει άριστα στη διαχείριση, το ότι η Ελλάδα προβάλλεται ξαφνικά σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες του κόσμου ως μια χώρα σοβαρή, υγειονομικά ασφαλή κλπ. Θα έχει τελικά μακροπρόθεσμη θετική επίδραση στην οικονομία μας και στον τουρισμό μας. Το ζήτημα είναι πώς ξεπερνάμε τους κρίσιμους επόμενους μήνες μέχρι να βρεθεί το φάρμακο και το εμβόλιο. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν βρεθεί το φάρμακο και το εμβόλιο και εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη, το πολιτικό κεφάλαιο αξιοπιστίας που συγκεντρώνει η Ελλάδα θα έχει και επίπτωση στην οικονομία. Θετική εννοώ. Εγώ πιστεύω, κύριε Γεωργιάδη, ότι μόλις ξεθαρέψουν οι άνθρωποι για τουρισμό θα έρθουν στην Ελλάδα. Για πολλούς λόγους τώρα δεν θέλω να κάνω τον κύριο Τσιόδρα. Δεν θέλω να παραστήσω τον κύριο Τσιόδρα. Δεν είμαι ο κύριο Τσιόδρα, αλλά τώρα πάμε παρακάτω. Ναι. Αυτό που λέτε εσείς, σα διαβεβαιώ. Το έχουν ως εκτίμηση και πολύ μεγάλη τουριστική όμιλη του εξωτερικού. Οι οποίοι επενδύσεις που είχαν προγραμματίσει να κάνουν στην Ελλάδα φέτος και του χρόνου τις επιταχύνουν. Στοιχειωδώς να διαβάσεις την πραγματικότητα. Στοιχειωδώς δεν καλέω ότι είμαι ο σοφός, κύριε Γεωργιάδη, αλλά πάμε παρακάτω. Εμένα, δηλαδή, μου είπε μεγάλο, τεράστιο, τεράστιος τουριστικός όμιλος του εξωτερικού, ότι εμείς φέτος πιστεύουμε ότι η μόνη χώρα που θα μπορούμε να πουλήσουμε θα είναι η Ελλάδα. Προσέξτε τώρα. Προφανώς η τουριστική αγορά φέτος παγκοσμίως θα είναι πολύ πολύ μικρότερη. Καμία αντίρρηση, κύριε Υπουργέ. Λέω μόλις πρώτο. Η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο. Ναι. Αυτό λέμε. Ναι, και το λέω με ένα απλό στοιχείο.
ας δούμε τον αριθμό των θυμάτων και των νοσούντων. Τίποτε άλλο. Πάμε παρακάτω όμως. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μέχρι ότου βρεθεί όμως είτε το εμβόλιο είτε το απόλυτο φάρμακο για τον κορονοϊό, οι επιχειρήσεις πρέπει να ξεκινήσουν. Και λένε οι άνθρωποι τώρα, μήπως πρέπει, κύριε Γεωργιά, δεν έχουν ακούσει τίποτε ακόμη για το πώς θα μπουν οι τράπεζες, πώς θα μπει το τραπεζικό σύστημα στη διαδικασία. Λένε οι άνθρωποι, μας οφείλουν και οφείλουμε. Μήπως τα οφειλόμενα σε μας, ή μάλλον αυτά που οφείλουμε εμείς, μήπως πρέπει να τα πάρουμε σε ένα δάνειο, έτσι ώστε και να δώσουμε και να λάβουμε αντιστοίχως για να βάλουμε μπρος την επιχείρηση. Πρώτα τι λέτε? Πρώτα απ' όλα, για να πάρει κάποιος ένα δάνειο, και εδώ πάμε τώρα στο τι φτιάχνουμε εμείς, πρέπει να, με τα τραπεζικά κριτήρια να θεωρείται αξιόχρεος. Δηλαδή ένας τραπεζίτης, πρέπει να καταλάβουμε πώς λέει το σύστημα. Δεν θα πάρει κανείς τότε, μπορεί, κύριε Γεωργιάδη. Μα δεν θα πάρει κανείς τότε. Δεν μπορεί να δώσει τραπεζίτη. Μα δεν γίνεται. Μισό λεπτό. Να πάρουμε μια επιχείρηση η οποία οφείλει και πληρώνει. Πληρώνει. Αλλά έχει δάνεια. Πληρώνει, θα πάρει δάνειο. Ναι. Με το εργαλείο που φτιάχνουμε εμείς, ναι, δηλαδή αυτό που θα είναι σε λειτουργία από την παράλληλη εβδομάδα, το εγκυοδοτικό, κάθε επιχείρηση η οποία είναι ενήμερη, δηλαδή δεν είναι σωτηρεσία, να το πω παιδάκι μου, πιο, ναι, δεν ξέρω να το πω, να το πω εξής, όχι, ναι, απλά, δεν είσαι σωτηρεσία. Έχεις ρυθμίσει τα χρέη σου, είσαι όσο δυνατόν πιο μπορείς συνεπής υποχρεώσεις σου. Μια τέτοια επιχείρηση θα πάρει, ναι, έως το 25% του τζίρου της, εύκολα, αμέσως, με δάνειο εγγυημένο από εμάς. Ναι. Και θα πάρει κεφάλαιο κίνησης για να ξεκινήσει. Και το συνολικό ποσό που θα πέσει στην αγορά από αυτό το προϊόν θα είναι 7 δισεκατομμύρια. Και αν δούμε ότι έχει ζήτηση, δηλαδή τη ζητάνε οι επιχειρήσεις περισσότερα χρήματα και οι τράπεζες θέλουν να δώσουν περισσότερα χρήματα, αλλά δεν φτάνει η εγγύηση που έχουμε δώσει, θα αυξήσουμε την εγγύηση. Να πάμε στα 10, στα 12, στα 15, όσο χρειαστεί. Δεν ξέρω πώς να το πω πιο απλά. Ναι. Όμως μην μου λέτε κι εσείς τώρα γενικώς να δώσουν τράπεζες. Όχι, δεν είπα γενικώς να δώσουν. Εγώ προσπαθώ με τα μηνύματα που παίρνω να πω ότι υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να μην είναι ακριβώς στην κατηγορία μπλε των συνεπών, αλλά παλεύουν. Δηλαδή μην, έχω την αίσθηση ότι μην μείνουν στα χέρια της κυβέρνησης επιχειρήσεις οι οποίες τσάτρα πάτρα που λέγαμε στο παρελθόν, το πρόσφατο, τα ψιλοκαταφέρνανε να συντηρούν τον εαυτό τους και άλλους 5-10 που δουλεύουν στην επιχείρηση. Αυτήν την αγωνία σας βγάζω εγώ, κύριε Γεωργιάδη. Την αγωνία που έχετε την έχω και εγώ. Ναι, δηλαδή δεν είναι, εντάξει, καταλαβαίνω, δεν είναι η πλέον καθόλου οι συνεπείς, αλλά τα καταφέρνανε με το σύστημα το ΣΥΡΙΖΑΙΚΟΝ, το οποίο έκανε από εδώ ότι δεν βλέπει. Αυτό λέω. Προσπαθώ λίγο να σε εξηγήσω, ναι, ότι καλός ή κακός, στο κομμάτι του χρηματοπιστωτικού συστήματος υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Ναι. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Εμείς χρησιμοποιούμε χρήματα του ΕΣΠΑ τώρα, έτσι. Το ΕΣΠΑ απαγορεύει, όχι το ΕΣΠΑ το ελληνικό, ο ευρωπαϊκός κανονισμός απαγορεύει εξορισμού τη χρήση χρημάτων του, προσέξτε τον ορισμό που βάζουν οι Ευρωπαίοι, σε προβληματικές επιχειρήσεις. Τι λένε δηλαδή, ότι κύριε, αυτοί είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, δεν τα δίνεις απλώς κάποιος για να τα σπαταλήσει, τα δίνεις σε κάποιον από το οποίο θα μπορείς να παράξει καινούριο χρήμα. Είναι κατανοητό? Ναι. Εγώ δεν μπορώ να πάω ως υπουργός και να δώσω χρήματα σε επιχειρήσεις που είναι κόκκινες, όσο και να το θέλω. Διότι μόλις τα δώσω, θα μου τα ζητήσουν πίσω. Το καταλαβαίνετε, ναι, λέτε, ναι, ή όχι? Ναι, ναι, ναι. Τώρα εγώ, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι στο πρόβλημα, το καταλαβαίνω. Ο άλλος που είναι στο πρόβλημα λέει, και εγώ όμως εμένα θα με πεθάνει. Τώρα προσέξτε. Δεν θα πεθάνει, ναι, κανένας, ναι, διότι για αυτές επιχειρήσεις που δεν θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο εγγυημένο τραπεζικό προϊόν, διότι είναι σωτηρεσία, να φέρω ένα παράδειγμα, θα υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι σωτηρεσία. Ναι. Και άρα αυτές δεν θα μπορέσουν με τα τραπεζικά κριτήρια να πάρουν χρήματα. Θα φτιάξουμε διαφορετικού τύπου εργαλεία. Ίσως όχι τόσο ευνοϊκά όσο τα πρώτα, γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να επιβραβεύεται και αυτός που είναι τάξη υποχρεώσεις για το σάλιτε. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή αυτός που είναι τάξη υποχρεώσεις του να αισθάνεται ότι και το κράτος είναι τάξη απέναντί του. Τώρα μια που λέτε αυτό, προσέξτε τώρα. Ναι. Λέει τώρα, όσοι πληρώσατε τον φόρο 100% θα πάρετε 25% έκπτωση παρακάτω. Για παρακάτω. Σωστά, μπράβο. Αυτό όμως δεν θα ισχύσει από 30 Απριλίου έως, έως κάποια στιγμή μέσα στον Μάιο. Αυτός που πλήρωσε 28 Απριλίου, σχηματικά βάζω την ημερομηνία, δεν δικαιούται επειδή λέει εγκύκλωση 30. Μιλάμε για τα χρέη του Απριλίου τώρα. Αυτό γιατί έγινε τα χρέη του Απριλίου, το 25%, για να δοθεί ως κίνητρο να πληρώσει και τα χρήματα του Μαρτίου.
Γιατί για να πάρεις την έκπτωση του 25% έπρεπε να έχεις πληρώσει όλα τα χρέη σου μέχρι τότε. Ναι. Άρα πρέπει να πληρώσει και το Μάρτιο. Ναι. Και πράγματι το Μάρτιο, τα έσοδα του ΚΑΠΣ πήγαν περίφημα. Ναι. Αν κάποιος πλήρωσε πριν από την ημερομηνία που λέει εγκύκλειος, δεν δικαιούται το. Μιλάμε για τα χρέη σου του Απριλίου, κύριε Πετροσάλ. Δεν νοούνται 30. Ναι. Μιλάμε για τα χρέη σου του Απριλίου. Για τα χρέη προς το δημόσιο του Απριλίου. Μάλιστα. Εντάξει. Οκ, okay, το κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, επειδή κάποιος πήγε και μου λέει πλήρωσα 29, τι να κάνω, 28, γι' αυτό σας το θέτω. Μα δεν έχει πλήρωση, το Απριλίου είναι. Μάλιστα. Σήμερα είμαστε 15 Απριλίου, δεν έχει πλήρωση ακόμα. Ναι. Ίσως είναι Μαρτίου, με συγχωρείτε, ίσως είναι Μαρτίου. Του Μαρτίου πρέπει ναι. να, δεν μας νοιάζει αυτό. Του Μαρτίου πρέπει να τα έχει πληρωμένα για να πάρει την έκτοση να περίπτωση. Okay, οκ, το κατανοητόν. Ωραία. Yeah. Τι γίνεται με τις επιδοτήσεις νέων επιχειρήσεων? Όλα τα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου και του ΕΣΠΑ τρέχουν με πρωτοφανή ταχύτητα. Άλλωστε και όλη η φασαρία που έγινε, αν παρακολουθήσατε με αυτό το ξενοδοχείο στην Ακρόπολη, το οποίο δεν ήθελα να πω καθόλου ότι δεν το εξηγήσω, έγινε γιατί επιταχύναμε πάρα πολύ τις διαδικασίες εγκρίσεων του αναπτυξιακού νόμου και του ΕΣΠΑ για να μπορέσουμε να κινήσουμε χρήματα όσο μπορούμε περισσότερα στην οικονομία. Λοιπόν, άρα η απάντηση είναι τρέχουν τα προγράμματα. Στο αναπτυξιακό έχουμε δημοσιεύσει όλες τις εκκρεμείς αποφάσεις εντάξεως έργων στο αναπτυξιακό νόμο και το ΕΣΠΑ νέας επιχειρηματικότητας ολοκληρώνεται. Να σου πω λίγο το ξενοδοχείο να ακουστεί και αυτό να καταλάβουμε τι έγινε. Ναι, με την φασαρία. Ναι. Εδώ, αυτά τα οποία ζω εγώ, κύριε Πετροσάλτε, είναι ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Η ιστορία έχει ως εξής. Επί ΣΥΡΙΖΑ, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, φτιάχτηκε ο αναπτυξιακός νόμος, τον οποίο ψηφίσαμε και εμείς, είναι και καλός, ο οποίος και σωστά δεν προβλέπει την έγκριση και την έκδοση οικοδομικής άδειας για να μπορεί μια επιχείρηση να εντάσσει τον αναπτυξιακό νόμο. Γιατί δεν το προβλέπει αυτό και σωστά, επαναλαμβάνω. Γιατί αν κάνει κάποιος μια αίτηση να μπει στον αναπτυξιακό νόμο, δεν σημαίνει ότι έχει έτοιμο το κτίριο, έχει έτοιμη την επένδυση. Κάνει την αίτησή του να δει τι λεφτά θα μαζέψει για να κάνει την επένδυση. Άρα όλες οι νόμιμες άδειες που πρέπει να εκδώσει έρχονται στην πορεία της επένδυσης, όχι στην αφετηρία. Την εποχή λοιπόν που ο υπουργός ο κ. Γιάννης Δραγασάκης τον Απρίλιο του 2019 εξεδόθη ο πίνακας των εταιριών που σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης τότε και με υπογραφή του τότε Γενικού Γραμματέα στελέχους επιφανείς του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε η απόφαση των επιχειρήσεων που πρέπει να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Εμείς το Δεκέμβριο του 2019 πήραμε τον κατάλογο αυτών και βγάλαμε τις αποφάσεις. Διότι πρέπει, αφού μαζέψεις, παίρνεις τον πίνακα των αποφάσεων, βλέπεις πόσα λεφτά έχεις και πας και εντάσσεις εταιρείες μία προς μία με τα λεφτά που έχουν ζητήσει και την απόφαση που έχει βγει. Τα κουμπώνεις δηλαδή. Μία από τις εταιρείες οι οποίες ήταν μέσα σε αυτόν τον πίνακα ήταν και αυτή η εταιρεία Βασάκο. Με την περίφημο αυτό ξενοδοχείο που ήθελαν να χτίσουν στην Ακρόπολη και που είχε γίνει, αν θυμάστε, η φασαρία και που είχαν πάει κάποιοι κάτοικοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και που τον Νοέμβριο του 2019 το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την οικοδομική τους άδεια και τους ζήτησε να πάνε στο ΚΑΣ και να αναθεωρήσουν. Μάλιστα τώρα. Αυτή η εταιρεία τι έχει πάρει? Έχει πάρει 3,6 εκατομμύρια ευρώ σε φορολογικές απαλλαγές την επόμενη δεκαετία από την έναρξη λειτουργίας αυτού του ξενοδοχείου. Δηλαδή, αν δεν πάρει οικοδομική άδεια αυτό το ξενοδοχείο και δεν ξεκινήσει να λειτουργεί, τι παίρνει τον αναπτυξιακό νόμο? Μηδέν. Αφού για να πάρει χρήματα δεν παίρνει, παίρνει, σας ξαναλέω, φορολογικές απαλλαγές για την πρώτη δεκαετία της λειτουργίας του. Για να έχει λειτουργία πρέπει να έχει οικοδομική άδεια. Είναι κατανοητά αυτά που λέω, είναι δυσνόητα. Ναι. Πολύ ωραία. Βγαίνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνουν και 52 βουλευτές ερώτηση τρομάρα τους. Γιατί ο Γεωργιάδης έβαλε στον αναπτυξιακό νόμο την εταιρεία της οποίας λέει δικηγόρος να κάποτε ο Γεραπετρίτης. Μα δεν την έβαλε ο Γεωργιάδης, την έβαλε ο Δραγασάκης. Ναι, ναι. Ναι. Το επιχείρημα τώρα. Μα αφού βγήκε η απόφαση. Και ούτε επί των ημερών τους λειτουργήσε το ΚΑΣ για να δουν αν οι δύο επιπλέον όροφοι που κλείνουν την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα έπρεπε να κτιστούν. Άσε τώρα, πάμε. Γιατί δεν την αφαίρεσε ο Γεωργιάδης αφού ακύρωσε το ΣΤΕ την απόφαση? Δεν μπορούμε να τρέχουμε πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως. Υπάρχουν άλλα ζητήματα στον κόσμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι προαπαιτούμενη άδεια. Άρα δεν μπορεί να την αφαιρέσει ο Γεωργιάδης για να θέλει. Θα πάει στο δικαστήριο να το κάνει.
Λέει, ακούστε τώρα, έχει ένας μια ατομική επιχείρηση, δύο υπαλλήλους. Ταυτοχρόνως όμως είναι σε διακανονισμό το στεγαστικό του. Δεν τον επιβραβεύει, δεν του δίνει δάνειο η τράπεζα. Έχει ένας άνθρωπος δύο υπαλλήλους, έχει όμως κάνει έναν διακανονισμό για το στεγαστικό του. Η τράπεζα δεν του δίνει δάνειο. Έχει διακανονισμό, είναι ενημέρος. Δεν είναι κόκκινος. Ναι. Ακούστε, πολύ καλό ερώτημα για να το εξηγήσω και ευχαριστώ. Τι κάνει το εργαλείο που φτιάξαμε, αυτό το κυριολεκτικό που λέμε των 7 δισεκατομμυρίων, τι κάνει? Κανονικά οι τράπεζες πάνε και δανειοδοτούν πελάτες, οι τράπεζες βαθμολογούν από το 0 ως το 10 την πιστολιτική ικανότητα ενός πελάτη. Και σήμερα δανειοδοτούν τους πελάτες που είναι 10, 9, 8 και το πολύ 7. Σύνδεσμο με το 8. Δηλαδή περίπου αυτό είναι άριστα. Γι' αυτό και λέμε όλοι ότι αν δεν έχεις μεγάλη περιουσία δεν παίρνεις δάνειο από την τράπεζα. Έρχεται το δικό μας εγκυοδοτικό εργαλείο που εγκυοδοτεί το 80% του δανείου και τι κάνει στην πραγματικότητα? Δίνει τη νομική δυνατότητα στις τράπεζες να δανειοδοτήσουν και αυτόν που είναι στο 7 και στο 6. Άρα ο κύριος που δεν έπαιρνε δάνειο γιατί είχε ρυθμισμένο στεγαστικό, τώρα θα πάρει το δάνειο εφόσον είναι πράγματι ρυθμισμένο. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Ναι. Δηλαδή κάνει την πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό εφικτή σε πολύ περισσότερους ανθρώπους. Αυτό κάνει αυτό το εργαλείο. Ναι. Λοιπόν, μπουλντόζες στο ελληνικό πότε? Έχουμε πει. Μετά την Κυριακή του Θωμά, έχει προγραμματίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας την ακρόαση για την αίτηση αναστολής της εταιρείας Hard Rock. Αυτή είναι η τελευταία βασική εκκρεμότητα που έχει απομείνει. Όλα τα άλλα τα έχουμε ρυθμίσει. Περάσαμε και από ΚΑΣ και από ΚΕΣΥ και από Κουσουνουμού. Βγάλαμε τις διαπιστωτικές πράξεις. Έχει ετοιμαστεί και η υπουργική απόφαση για διανομή. Όλα τα άλλα έχουν γίνει. Περιμένουμε να αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς την αίτηση αναστολής της εταιρείας Hard Rock. Μετά θα ανοίξουν και οι δύο τελευταίοι φάκελοι διαγωνισμού για το καζίνο, γιατί πρέπει να υπάρχει πλειοδός για το καζίνο για να ξεκινήσουν τα έργα σύμφωνα με τη σύμβαση που υπάρχει με την εταιρεία Λάμδα, και μετά ξεκινούν τα έργα. Είχαμε μια καθυστέρηση λόγω της δικαστικής διαμάχης των δύο εταιριών. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να παρέμβω. Ναι. Υπάρχουν αρκετοί ακόμη κλάδοι εκτός ΚΑΔ. Θα μπουν αυτοί? Τι είναι κλάδι που μιλάει? Είναι από κάτι επεξεργασία μετάλλου, κάτι αλουμίνια, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Έχουν μείνει εκτός κάτω μόνο πράγματα που ακόμα και σήμερα λειτουργούν. Το αλουμίνιο, ας πούμε, επειδή χθες είχαμε και μια συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό, με τον ΣΕΒ. Ναι. Το αλουμίνιο, πράγματι, το Μάρτιο είχαν μικρές πτώσεις πωλήσεις, ναι, περίπου 40%. Τον Απρίλιο έχουν μεγάλη πτώση, γύρω στο 50%. Ναι. Μπορεί να αναθεωρηθεί. Ναι. Γιατί η πτώση είναι μεγάλη, ναι, πια τον Απρίλιο. Αλλά μέχρι και 31 Μαρτίου, να ξέρετε, δεν είχαν, ναι, μεγάλη πτώση. Και οι υπηρεσίες πληροφορικής, πολλές είναι απ' έξω. Οι υπηρεσίες πληροφορικής πάλι είχαν μείνει απ' έξω, γιατί θεωρητικά λειτουργούσαν και πάλι το μήνα Μάρτιο δεν είχαν πολύ μεγάλη πτώση. Και τώρα οι υπηρεσίες πληροφορικής δεν είναι στο 50, είναι λιγότερο το 50 προς τα κάτω, να ξέρετε. Ναι. Τα παρακολουθούμε μία-μία κάθε μέρα. Ναι. Δηλαδή, ένας έρμος που έχει μια εταιρεία, όπως μου λέει εδώ, χωρίς υπάλληλο, αυτός θα πάρει χρήματα? Είναι χωρίς υπάλληλο και είναι ο κάτω ενταγμένος, θα πάρει το 800 ευρώ, βεβαίως. Από εμάς θα το πάρει. Η πλατφόρμα η δικιά μας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών, θα έχει μια ατομική επιχείρηση εμπορίου καφέ και συναφών ειδών. Μία επιχείρηση εμπορίου καφέ και συναφών ειδών είναι στους ΚΑΛ και αν είναι ατομική επιχείρηση ενός ανθρώπου θα πάρει 800 ευρώ από την Υπουργεία Ανάπτυξης. Καλημέρα σας, καλή Ανάσταση. Αν υπάρχει πρόβλεψη για βοήθημα στις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. Μεγάλο ζήτημα, το συζητήσαμε εξαιρετικά χθες. Είναι κλάδος εξαιρετικά πληττόμενος. Θα υπάρξει παρέμβαση και σε αυτόν τον κλάδο σίγουρα. Καλημέρα σας, καλή Ανάσταση. Κάθε καλό, ευχαριστώ πάρα πολύ.